Λοιπόν, ωραία τώρα, ωραία τα τραγούδια, ωραία και η θεωρία. Πάμε στην πράξη. Θα δούμε ποια είναι η πραγματικότητα και να δούμε τι είναι πραγματικά ο έρωτα. Ε, είναι χημεία, δεν λένε περισσότερο. Ο έρωτα είναι θέμα χημεία. Το λέγαμε, το ακούγαμε από μικρά. Τελικά είναι όντω χημεία. Ο επιστήμονά μα είναι και φυσικό και θα μα δώσει την επιστημονική εξήγηση. Ε, για να είμαι ειλικρινή, πήρε και τι νέε κυρίε και κύριοι από τη Science View στην Αρκάτη και ο δικό μα επιστημονικό. Για να είμαι ειλικρινή, δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάναμε εμεί μια τέτοια κουβέντα. Για τον έρωτα ή εσύ θα το έβαζε σε τέτοιο επίπεδο. Ε, όχι, θα κάνω μια κουβέντα περί έρωτος, αλλά τελικά εσύ το βάλει στο σωστό του επίπεδο για να μπορέσει να το κάνει επιστημονικό. Έτσι κάνω. Σε όλα μου τα πρώτα ραντεβού μιλούσα <σχει> για επιστήμη και βιοχημία. Αυτά ήταν και αυτό ήταν η δεύτερη ερώτηση. Και γι' αυτό πέναγα πάντα μόνο μου τη βαθμολογία. Αν στη σύζυγο <σχει> στην Άννα για σου, αν μα ακούσει ε, ε, ξεκίνησε κάπω έτσι την κουβέντα. Ναι, όχι, δηλαδή, δεν το κάνω. Δεν το κάνω <σχει> έξω. Το κάνω μόνο για να εξυπηρετήσω τι ανάγκε τη επικοινωνία επιστήμη. <σχει> Καλό απόγευμα σε όλου. Καλό ήταν να σε ευχαριστούμε και άλλη μια φορά που είσαι <σχει> εδώ. Είμαι <σχει> χαρούμενο <σχει> γιατί <σχει> 11 <σχει> Φεβρουαρίου <σχει> Ήταν η Διεθνή ημέρα για τι γυναίκε στην επιστημη mm -hmm. Και όπω θυμάσαι, εμεί έχουμε κάνει εκπομπή. Πολλέ Είμαστε μία. μπροστά σε αυτό το θέμα. Και μου στείλε και η πρόεδρο τη Ένωση Ελληνών Χημικών, η Φιλένια, μου στείλε και ένα δελτίο τύπου για τι γυναίκε επιστήμη. Και δεν ήξερα, γιατί έχουμε καλύψει πολλέ προσωπικότητε γυναίκε που έχουν σημαντική συνεισφορά στην ιστορία τη επιστήμη. Δεν ήξερα και το έμαθα από τη Φιλένια, την πρόεδρο. Ότι ιδρυτικό μέλο τη Ένωση Ελλήνων Χημικών, και πρωτοπόρο Ελληνίδα ε, χημικό, ήταν η Ζωή Μελά Ιωαννίδη, η κόρη του Παύλου Μελά. Ποια δεν είναι δεν το γνωρίζω. ούτε εγώ, εγώ, δεν το έχω ψάξει καθόλου. Ούτε εγώ. Και μάλιστα φύγε, έφυγε από τη ζωή από ό,τι βλέπω και σχετικά πρόσφατα, σχετικά, το 1996. Και δεν το γνώριζα, αλλά ε, ε, ξεκινάω με αυτή την αναφορά, ε, διότι εντάξει, για μα, α πούμε, του straight άνδρε, Βαλεντίνο σημαίνει γυναίκε, mm -hmm. και χαίρομαι που όχι απλά έχουμε καλύψει το κομμάτι των γυναικών στην επιστήμη εδώ στην εκπομπή αυτή. Αλλά είδα πρόσφατα και μια λίστα που έδειχνε, παγκόσμια λίστα, που έδειχνε το, το, το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην έρευνα. Και η Ελλάδα είναι, με πολύ χαρά το λέω αυτό, η Ελλάδα είναι σε πολύ καλή θέση. Είναι στι πρώτε, είναι πάνω από 40% περίπου η κάλυψη των γυναικών σε σημαντικέ θέσεις θέσει ερευνητικέ πάμε καλά σε με, κάποια με πράγματα. Με κόπο και μόχθο ε, Και δεν πρέπει να, να εφησυχαζόμαστε. Να, ναι. να, να, το κάνουν αυτό. Και σημαίνει απλώς επιπλέον προσπάθεια σε σχέση πάντα με τους άνδρες και εδώ δεν υπάρχει καμία φεμινιστική από την πλευρά Όχι, μου διάθεση. Όχι έτσι όμως τα πράγματα. Προς όλους τους τομείς αυτό συμβαίνει δυστυχώς. Θα πρέπει να αποδείξουμε η γυναίκα ότι όντω ταξίζει. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. κάποια κατάλληπα τα οποία κουβαλάμε και εύχομαι ότι με την πάροδο των χρόνων αυτό το ξεπεράσουμε. Θέλουμε λίγη δουλίτσα ακόμα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα το ξεπεράσουμε. Έτσι είναι. Ε, Σήμερα λοιπόν σκεφτόμουν την ώρα που μάζευα τα επιστημονικά τα νέα, κάτσε βρε. έχουμε κάνει και στο παρελθόν κάποιε σχετικέ ε, εκπομπές. Υπάρχει επιστήμη πίσω από τον έρωτα και την αγάπη. Υπάρχει. Καταρχάς, υπάρχουν πολλά κομμάτια που έχει μεγάλο λόγο εκεί η χημία και η βιοχημία. Mm. Αλλά ξέρει κάτι και πριν από αυτό, γιατί εγώ το έχω χωρίσει λιγάκι τον τρόπο που το βλέπω, το κομμάτι του ε, τη έλξη, του έρωτα, τη αγάπη. Το έχω χωρίσει σε τρία στάδια στην ουσία. Είναι το στάδιο τη οπτική επαφή. Τι γίνεται όταν δύο άνθρωποι κοιτάζουν ένα στον άλλον, τι, τι έχει να πει η επιστήμη εκεί πέρα. Ήστερα είναι... το έχει πει πρώτα το τραγούδι, Με τα μάτια μιλάμε εμεί. Καλά, με μεγάλη. Σε προσγειώνω τώρα. Πολύ μεγάλη βιομηχανία. Κάποτε ήμουν σε μια εκπομπή και μπήκα για να μιλήσω για το κομμάτι αυτό και μου βάλαν Άντζελα Δημητρίου και μου λέει ένα από <laughs> του παρουσιαστέ, ο Διονύσο Ατζαράκη, ήταν και μάλιστα εδώ στο Sky μια περίοδο. <laughs> που, κάναμε τις, που έκανε με τον κινηματογράφο. Ναι, το συνέλθετε, ναι. Και μου λέει, το φανταζόσουν ποτέ μετά από τόσα συνέδρια <laughs> θα ξεκινά να μιλά για επιστήμη με Άντζελα Δημητρίου. Μια χαρά του λέω, θα το υιοθετήσουμε. <laughs> λοιπόν, είναι μετά το κομμάτι τη καψούρα που λέμε, του, mm. του τρελού έρωτα, και αργότερα είναι το κομμάτι του δεσίματο και τη σχέση. Λοιπόν, τι μα λέει λοιπόν η επιστήμη για το πρώτο κομμάτι τη οπτική επαφή. Εκεί μιλάνε οι εξελεκτικοί βιολόγοι. Κάνουμε διάφορε υποθέσει δηλαδή στο τι αρέσει σε έναν άντρα και τι αρέσει μια γυναίκα. Κάνουμε διάφορε υποθέσει με βάση την εξελεκτική βιολογία. Αυτά τώρα βέβαια θα μου πει δεν είναι και ξέρει φυσική. Δεν τα διέπουν πολύ αυστηροί νόμοι. Πώ μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ε, μετά γίνονται στατιστικέ μαζεύουν εκατοντάδε φοιτητέ σε ένα πανεπιστήμιο και του κάνουν ερωτήσει, ξέρει. Και μέσω των στατιστικών μπορούμε να δούμε πού πέφτουμε μέσα στι υποθέσει μα και πού όχι. Επειδή δεν προλαβαίνουμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα, γιατί κάθε ένα από αυτά τα θέματα μπορεί να τα αναλύσει με τι ώρε, θα πούμε τα έτσι, μερικά κερασάκια. Ωραία, θα δώσουμε. ωραία είναι αυτά. Εσύ θα μα δώσει άλλα tips τώρα, θε να μου πει. Όχι, εγώ απλά θα σα δώσω τα highlights που λένε. Τα highlights. Ε, Χαρνείς ακόμα ένας, και αυτέ τι λέξει ορισμένε φορέ. Ένα άνδρα, τι ψάχνει ένα άνδρα εξελικτικά, αυτό που ψάχνει σε μια γυναίκα είναι τα σημάδια τη γονιμότητα. Τον ενδιαφέρει η γυναίκα, όχι τώρα, σε όλη την ιστορία, τον ενδιαφέρει ε, το τέρι που θα προσελκύσει, το τέρι που θα έχει, να του δώσει απογόνου και μάλιστα υγιεί απογόνου. Mm. Άρα, ένα άνδρα κοιτάζει σημάδια πάνω στο σώμα μια γυναίκα, μιλάμε για το σώμα τώρα και την οπτική επαφή, δεν γνωρίζονται ακόμα, που να του δείχνουν ότι αυτή η γυναίκα είναι γόνιμη και υγιή. Η περιβόητη αναλογία μέση γοφών, α πούμε, είναι μια τέτοια. Και αυτό έχει ας πούμε, επιβεβαιωθεί από διάφορε στατιστικέ. Είναι το περιβόητο 0,7 που το έχει και Μήλου και πολλά περίμενε, σύμβολα μορφή. Δεν να μα μπέρδεψε, γιατί μέχρι πρώτα στα μοντέλα, έλα πανεπέ τη ΣΥΣΕ και τη κατηγορία. 95-80-95 ή 90-80-95. 90-60-90 αναλογές... λέγανε παλιά 90, στα περιοδικά. 60... Στα περιοδικά. 25 Τη δεκαετία του 80, 90, 60, 90. Α, ναι, να πούμε βέβαια ότι όλα αυτά επηρεάζονται προφανώ και από τι τοπικέ κουλτούρε, τη μόδα, μόδα ε, τι κοινωνικέ περιστάσει. Ναι. Μην, μην έρθει κάποιο και μα πει Παι, παιδιά, αυτά δεν είναι σκληρή επιστήμη. Το ξέρουμε δεν είναι σκληρή επιστήμη. Λέμε ότι γενικότερα τι έχουν πει οι εξελικτικοί βιολόγοι και τι δείχνουν κάποιε στατιστικέ. Mm -hmm. ε, από... Αντίστοιχα, η γυναίκα, αυτό που ψάχνει σε έναν άντρα, είναι σημάδια που δείχνει πάλι υγεία, όλα γίνονται για τα παιδιά μα. Πάλι υγεία. Και ένα σημάδι ότι θα παρέχει προστασία και ασφάλεια. Σωστά. Ε, για παράδειγμα, θέλει φαρδεί ώμου και το, το περιβόητο πάλι το, το σχήμα ΒΕ το, το Τριγωνικό, το τριγωνικό. Ναι. Γιατί αυτό γιατί το θέλει. Ο άδονή, ναι. Λέει. Αυτό γιατί το θέλει. Γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχουν νορμάλια επίπεδα τεσοστερόνη. Που αν δεν υπήρχαν. Τι είχες... τριγωνικέ πλάτε θε να μου πει, τι κάνει στο στερόνι. Όχι καλά, όσο πιο γυμνασμένο είναι αυτό. κάνει άδρας, τα βαράκια το γυμναστήριο και. Ναι. αυτό όμω δείχνει πάλι σε μια γυναίκα ότι να, έχω έναν άνδρα που θα με προστατεύσει. Γιατί λειτουργεί πλέον, ξέρει, ο εγκέφαλο δεν λειτουργεί με δεδομένα πάντα σημερινά, 20 του πρωτεώνα. Θα σε εντριγκάρω σήμερα πάρα πολύ. Θα, σε... θα κάνω προβοκατόρικε παρεμβάσει. Ναι, αλλά οι τελευταίε να... έρευνες έρευνε δείχνουν. Να ότι... σε τεστάρω και σένα κιόλα που πέφτω μέσα με σένα σε Οι, οι... οι γυναίκε θεωρούν πάρα πολύ ελκυστική την κυλίτσα. Ε, εγώ θα σου απαντάω λοιπόν με άλλες έρευνε <laughs> που θα λένε ότι οι γυναίκες θέλουν στις γόνιμες μέρες τους έναν πολύ αρενοπό άνδρα, στις μη γόνιμες λιγότερο γυμνασμένο και αρενοπό. Προφανώς γιατί το ένα παραπέμπει σε γονιμότητα να μου κάνει παιδί, το άλλο παραπέμπει σε φροντίδα να μου το μεγαλώσει. Ίσως είναι και μια απάντηση στο γιατί κάποιες γυναίκες πατάνε μια φορά το μήνα στο γυμναστήριο. Δεν ξέρω. <laughs> Φαντάζεστε να είναι κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Θέλουν όμως το 80% των γυναικών, θέλουν τους άντρες να είναι τουλάχιστον ένα 80% στο ύψος και κυρίω θέλουν μία ακόμα μία φορέ το δικό του ύψο. Ε, ποιο είναι το δι... Το ύψο τη γυναίκα επί 1,1 είναι συνήθω το ιδανικό ύψο για τον άνδρα. Ο άνδρα, απ' την άλλη, θέλει συμμετρικό πρόσωπο, γεμάτα χείλη, <χει> μικρή <χει> αναλογία. Ό,τι ό,τι τέλο πάντων υποδηλώνει γονιμότητα και υγεία, αυτό είναι το στίχημα. Συγγνώμη, επιστήμονά μου, όταν λε το ύψο συν 1,1, δηλαδή. Δεν ε... ξέρω με σένα. Με σένα θα είναι δύσκολη η δουλειά μου. <χει> Τι ύψο <χει> έχει, είναι πιο ψηλή από μένα. Όχι, Αλλά δύο έχουμε, Ωραία, δηλαδή τι πρέπει να βρω δύο μέτρα. ένα ε, 80 συν 18... Εντάξει. Λογικά. Ε, αυτό, εντάξει, πέ, όχι, παίζουν. Δεν θα σα άρεσε να ήταν ένα 98. Μα εννοείται. Ε, άρα άρα επιβεβαιώνει την έρευνα. Ε, μα εννοείται. <laughs> τέλεια. <Ωραία. laughs> λοιπόν, ε, να πούμε όμω και κάτι αισιόδοξο. Γιατί κάθε τώρα άλλο μ' ακούει και. Εσύ λε τώρα, τα... εγώ θα είπαμε, θα κάνω την ναι. Την και την Προβοκατόρη και φέρνω μια πολύ ωραία χαλαρή κουβέντα. Γιατί το θέλει αυτό μια γυναίκα, Γιατί αγόρια, Γιατί τη αρέσει να την αγκαλιάζουν και να μην αγκαλιάζει. Θα πούμε για τι αγκαλιέ μετά. Εντάξει. Λοιπόν, θα να μου πει χάνουμε. τώρα άλλο. τώρα άλλο. Τι μα λέτε, εσεί μα λέτε τώρα για τριγωνικά χρώματα. Τι τελειώτε και αυτά. Τώρα εμεί είμαστε απλοί άνθρωποι, συνηθισμένοι, βαρετοί άνθρωποι. Μα το βαρετό είναι το καλύτερο. Και αυτό το απέδειξε ο Francis Galton, ξάδερφο του Charles Darwin, του Δαρβίνου, ο οποίο το έκανε, έψαχνε στα τέλη του 19ου αιώνα, έψαχνε να βρει αν υπάρχουν κοινά μεταξύ των προσώπων των εγκληματιών. Νόμιζε ότι θα μπορεί μέσω τη ε, φυσιογνωμία να, να εντοπίζει ποια θα είναι οι Μέσα από έρευνε, λοιπόν, ανακάλυψε κάτι άλλο κατά λάθο. Ανακάλυψε ότι τα πιο κοινότυπα πρόσωπα είναι τα περισσότερο ελκυστικά. Δηλαδή, αν πάρουμε τώρα τι φωτογραφίε όλων των ανδρών του κτηρίου και φτιάξουμε μια σύνθεση το πρόσωπο που θα βγάλουμε είναι το πιο ελπιστικό για μια γυναίκα και το αντίστοιχο αν το κάνουμε για το άλλο φίλο. Και αυτό γιατί, γιατί αυτό υποδηλώνει γενετική ασφάλεια. Υποσυνείδητα δεν ψάχνουμε κάτι ακραίο, γιατί αυτό το ακραίο μπορεί να δείχνει και ότι κάποιο πρόβλημα παίζει. Σωστά. Ψάχνουμε το βαρετό, το κοινότυπο. Το βαρετό είναι ωραίο για την εξέλιξη. Άρα, άμα σου πει ο σύντροφο ή η σύντροφο, είσαι αρκετά βαρετό, καρδιά μου, πάτε το σκοπλιμέντο. Ναι, το ίδιο μπορώ να πω και εγώ για αυτά που λέω τώρα. <laughs> <laughs> πάρε μια ανάσα, σε παρακαλώ πάρε Βεβαίως. πολύ. Διαφημιστική ζώνη, κυρίε και κύριοι. Χόντο Center, Χόντο Center Bonus Card. Κερδίζετε το 20% τη αξία των αγορών σα, κάνοντας χρήση τη Χόντο Center Bonus Card. Σκάκα το κομματρία, ζωή.gr, κυρίε και κύριοι. ένα μία ώρα γεμάτο επιστήμη, είναι αυτό. Κάθε τρίτη κοντά μα ο Σπύρο και τσινέλης συνεργάτη τη Science View και του Sky, φυσικοχημικός και αυτό που σήμερα προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από μια χαλαρή κουβέντα, όχι άκρο επιστημονική βέβαια, το επιτρέπει νομίζουμε και η μέρα, είναι ε, η επιστημονική βάση του έρωτα γενικότερα. Ναι, ξεκινήσαμε να μιλάμε για την οπτική επαφή και μια και είμαστε ακόμα στο κομμάτι τη οπτική επαφή, στο σημείο που ένα άντρα και μια γυναίκα ή κάτι άλλο, ό,τι θέλετε εσεί σκεφτείτε. Δεν γνωρίζονται ακόμα, απλά κοιτάζονται. Είπαμε λοιπόν περίπου στα γρήγορα τι κοιτάζει και τι ψάχνει ένα άντρα. Όπω λέει ο Κώστα, πολλέ φορέ υποσυνείδητα γίνονται όλε όλες αυτέ οι εξελικτικέ επιλογέ. Τι κοιτά μια γυναίκα σε έναν άντρα, και ύστερα έχει και το κομμάτι τη μη λεκτική επικοινωνία, το οποίο το έχουμε κάνει mm. σε mm -hmm. μεγαλύτερο βάθο παλιότερα εδώ σε εκπομπή. Ε, υπάρχουν έρευνε και εργασίε δημοσιευμένε ψυχολόγων, όπω του Μεχραμπιάννη, του Μάικλ Αργκάιλ, που δείχνουν ότι τα μη λεκτικά σήματα, ο Μεχραμπιάννη α πούμε μα λέει ότι. Το 7% τη συναισθηματική επικοινωνία γίνεται λεκτικά με λέξει. Ποιο είναι ο συγκεκριμένο. Το υπόλοιπο 93% ερευνητή από τη δεκαετία του 60 την έχει δημοσιεύσει αυτή την εργασία. Το 93% γίνεται μη λεκτικά τη επικοινωνία. Ο Μάικλ Άργκαηλ έδειξε ότι τα μη λεκτικά σε καταστάσει επιβολή ήταν τέσσερι φορέ πιο αποτελεσματικά. Τι είναι τα, λεκτικά... τα μη λεκτικά σήματα λοιπόν, που μπορεί να παίξουν ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, Είναι ανοιχτή στάση σώματο. Το καθρέπτισμα, πάρα πολύ σημαντικό το καθρέπτισμα. Όταν αυτό το βλέπει και μεταξύ φίλων και μεταξύ συναδέλφων. Όταν αρχίζει και γίνεται καθρέπτισμα κινήσεων, δείχνει ότι υπάρχει. Το ίδιο πράγμα. Ναι, μια, υπάρχει έλξη, μια, κίνη... μια, έλξη, μια συμπάθεια, ίσω και κάτι παραπάνω. Τα χαμόγελα που δεν είναι μόνο η ζυγοδηματική τα ψεύτικα χαμόγελα, αλλά όταν γελάνε και τα μάτια σου μαζί. Όλα αυτά είναι σημάδια τα οποία δείχνουν ότι κάπου πάει το πράγμα. Δεν είναι σκληρή επιστήμη το κομμάτι αυτό τη γλώσσα του σώματο και τη μη επικοινωνία. Όμως, είναι εμπειρία όμω. Ναι, με βάση εμπειρία δηλαδή. Ναι. Προφανώ. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με αυτό και μπορεί να αποδικοποιήσει πολλά πράγματα. Το, το επικίνδυνο εδώ είναι να, να κάνει την προσπάθεια να ερμηνεύσει κάτι μεμονωμένα. Δεν μπορεί άλλο να έχει κλειστεί η στάση σώματο και απλά να κρυώνει. Ένα σε ένα χώρο που δεν μπορεί να αισθανθεί άνετα. Πρέπει όλα αυτά να τα βλέπουμε πάλι, να τα συνδυάζουμε με την τοπική κουλτούρα, με τι περιστάσει, να βλέπουμε πολλά σημάδια μαζεμένα. Αλλά είναι ένα κομμάτι και αυτό που λες ότι. Ακουμπάει στην, στην επιστήμη τη έλξη. Μέχρι και η μαθηματική, ται, μιλάμε τώρα για τα μη λεκτικά σήματα, μέχρι και η μαθηματική έχουν ασχοληθεί, ασχοληθεί με το κομμάτι. Ε, είχα κάνει τη μετάφραση ενό βιβλίου κάποτε του James Stein, πολύ έτσι καλό μαθηματικό ε, από Πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια. Ο οποίο μα έλεγε ότι έχουν αποδείξει η μαθηματική ποια είναι η κατάλληλη φόρμουλα για να κάνει. Ε, Πώ το πω. Να κοιτά ένα δείγμα πριν πάρει μια τελική απόφαση. Θα μου πει τώρα, μα αυτό είναι χρήσιμο εργαλείο όταν θε να διαλέξει και να αγοράσει σπίτι, μπότε, παλτό για του άντρε σου. Ε, κάποιοι μπορεί να το κάνουν για να βρουν τέρι. Το μαγικό νούμερο είναι το 37%. Για να μην αφήσω την απορία σε ναι, κρυμμότητα. το 37% το είναι το τρίτο. Δηλαδή, είσαι στην ουσία ποντάρι ε, ναι, στην εκτός ουσία λέει, Κοίταξε τι γίνεται. Η, η, η λογική ποια είναι. Αν είναι να κοιτάξω 100 σπίτια στη ζωή μου ή 100, Να βγω 100 ραντεβού στη ζωή μου πριν αποφασίσω με ποιο θα τα φτιάξω ή ποιο θα αγοράσω. Τι να κάνω. Αν δεν τσεκάρω πολλά, δεν θα έχω καλό δείγμα. Αν τσεκάρω πάρα πολλά, θα τα έχω κάψει. Ποιο είναι το πιο κατάλληλο σημείο να πω stop. Είδε ότι είδε. Τώρα αποφασίζει. Ε, οι μαθηματικοί που έχουν κάνει τις την κατάλληλη εργασία πάνω σε αυτό το κομμάτι είπαν ότι το μαγικό νούμερο είναι το 37%. Δηλαδή περίπου το εν τρίτο. Mm, από όσα έχει σκοπό, σύλλο, από σκοπό να κοιτάξει πάρε το εν τρίτο στο δείγμα σου πριν προχωρήσει μια απόφαση. Θα μου πει. Στην ουσία είναι το. Όχι, ο μέσο όρο. Θα μου πει, σε θέμα νοσία. σχέσεων, ρε παιδεία, πήρω 37%. Τι μου λε νούμερα για θέματα σχέσεων. Εννοείται, δεν είναι μόνο νούμερα όλα αυτά. Είναι... Συνήθω όμω τον ερώτα, το outsider κερδίζει. Πώ το εννοεί αυτό. Εννοώ ότι αυτό που. Δεν ξέρω αν υπάρχει ερώτα με την πρώτη ματιά, άλλη κουβέντα που γίνεται το τελευταίο καιρό. Αλλά συνήθω αυτό που απορρίπτει. Που δηλαδή ότι δεν πληρεί κάποιε προποθέσει, ε, είναι αυτός που αν επιμείνει, αν έχει μια στάση διαφορετική Σωστό από και τους αυτό, υπολείπους... Ναι. Είδες, ο άλλος επιμένει και με την επιμονή του μπορεί να καταρρύψει όλα αυτά που λέμε σήμερα. Και εκεί μπορεί να καταρρύψει και την να τον δεις διαφορετικά. Αυτό δηλαδή που στην αρχή απέρεπτες και θεωρούσες εκτός δικών σου Μα ξαναείπα και στην αρχή ότι όλα αυτά που λέμε δεν είναι σκληρή επιστήμη, ένα και ένα κάνουν δύο. Όλα αυτά είναι πράγματα που έχουν βγει από υποθέσεις εξελικτικών βιολόγων, στατιστικές, Κάποια βιοχημεία που θα σου πω τώρα αμέσω, mm -hmm. αλλά δεν είναι τίποτα απόλυτο σε αυτά. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, και πάμε στο κομμάτι του το ζευγάρι, είδε αυτά που ήθελε να δει, έκανε τι mm -hmm. επιλογέ του mm -hmm. και περνάει τη φάση τη καψούρα. Τι είναι η καψούρα, Η καψούρα στην ουσία είναι το παιχνίδι μια κυρία. Τη κυρία Ντοπαμίνη. Η κυρία Ντοπαμίνη είναι ένα νευροδιαβιβαστή, το λέμε η ορμόνη τη απόλαυση. Ναι, τυχαίο ότι είναι η κυρία, όταν είναι η τη ε, Βέβαια. Ενεργοποιεί τα κέντρα επιβράβευση του κεφάλου. Και μαζί με την τοπαμίνη, δηλαδή αισθάνομαι μια απίστευτη απόλαυση την ώρα που σε κοιτάζω, την ώρα που είμαστε μαζί, μαζί με την τοπαμίνη γίνονται και κάποιε άλλε. Έχουμε και κάποιου άλλου μηχανισμού. Αυξάνεται η νορεπινεφρίνη και η αδρεναλίνη, και εκεί οφείλεται το καρδιοχτύπη, η νευρικότητα, η αϊπνία. Βλέπει τώρα, όλα αυτά είναι συμπτώματα που τα γνωρίζουμε. Είναι σε υπερδιέγερση, δηλαδή. Εδώ αρχίζουμε, εδώ αρχίζουμε και γινόμαστε πραγματικά. Αρχίζει και μιλάει πραγματικά η σκληρή επιστήμη. Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε εντάξει, τα μη σήματα και τα οπτικά εξελικτικά είναι και λίγο ρευστά. Τώρα αρχίζουμε και ξέρουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρουμε δηλαδή ότι το καρδιοχτύπτη, η νευρικότητα και η αϊπνία οφείλονται σε συγκεκριμένου συγκεκριμένους βιοχημικού μηχανισμού. Και μαζί με την τοπαμίνη και την αδρεναλίνη που προκαλούν όλη αυτή την νευρικότητα και την αϊπνία, δεν τώρα πια τα βράδια και όλα τα υπόλοιπα τη καψούρα, μειώνεται η σερωτονίνη. Η σερωτονίνη συνήθω μα φέρνει ηρεμία και ικανοποίηση. Και μάλιστα το ωραίο είναι ότι χαμηλά επίπεδα σερωτονίνη έχουν και άνθρωποι με αιμονικά σύνδρομα. Οπότε δεν είναι και τόσο παράξενο που η καψούρα Μετάξει. είναι αιμονή. <σομίου> 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 δηλαδή τώρα είμαστε μεταξύ ψυχασθένεια μια μορφή τέλο πάντων. Ε, δεν είναι και πιο υγιή περίοδο τώρα, όταν είσαι καψουρεμένο <σομίου> και κάνουν πάρτι νεορεπηρεφρίνεια, αδρυναλίνη, ντοπαμίνη στον εγκεφαλό σου. Αλλά βλέπει ότι όλα αυτά τα συμπτώματα που προκαλούν είναι συμπτώματα που τα έχουμε όταν είμαστε καψουρεμένοι με κάποιον άνθρωπο. Έχουμε ένα λεπτό δυστυχώ στη διάθεσή μα. Oh, τελειώνω ούτω ή άλλω. Θα σου πω ότι αφού περάσουμε και τη φάση τη καψούρα. Βάλει και, να... και, από κάτω να και ένα τραγούδι. Ζευγάρι... Και, να όμορφα. και ένα ζευγάρι γνωριστή. Δεν θέλει, ναι. Ε, του Κώστα του είπα πριν ότι μόνο το 3% των θηλαστικών επιλέγουν σταθερού συντρόφου. Του άρεσε αυτή η πληροφορία. Ε, δηλαδή μόνο το 3% είναι μονογαμικά από τα θηλαστικά. Να το, να το Αυτό ξεκαθαρίσω. δεν το παραδέχονται. Η yeah. του πληθυσμού δεν το παραδέχεται. Θα σου πω λοιπόν για το κλείσιμο ότι μια τελευταία ε, ουσία που την ονομάζουμε, ε, εντάξει την έχουμε ονομάσει και ορμόνη της, της ηθικής γιατί αυξάνει την εμπιστοσύνη μεταξύ ανθρώπων, αλλά κυρίως την ονομάζουμε η ορμόνη της αγάπης ή περιβόητη οκητοκίνη. Αυτή η περιβοητη οκυτοκίνη. αυτη η οκυτοκίνη ειναι που προκαλεί το δέσιμο στα ζευγάρια όταν έχουν μια μακροχρόνια σχέση, το δέσμο με τα παιδιά παίζει ρόλο στο θυλασμό, παίζει ρόλο στη γέννα. Είναι μια πολύ σημαντική ορμόνη. Την έχουν χρησιμοποιήσει ακόμα για περιπτώσει αυτισμού και για θεραπείε oh. και. Αυτή η ορμόνη ε, αυξάνεται όταν αγκαλιαζόμαστε, όταν φιλιόμαστε. Γι' αυτό λέω ότι ο κόσμο μπορεί να γίνει πολύ καλύτερο με περισσότερε αγκαλιέ. Συνήθω απλά στην Ελλάδα που είμαστε χώρα και λαό των αγγιγμάτων, τα κρατάμε για το στενό μα κύκλο και έξω βριζόμαστε. Α <χαι> την απλώσουμε την οκητοκίνη λοιπόν, αφού μπορεί να μα δώσει μια λύση η επιστήμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα και εγώ. για αυτή την πολύ προσέγγιση. Όλοι υπέροχα για να του έρθουμε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλου. Καλή συνέχεια. Έρχεται ο και η Μαρία. Να είστε καλά.